Γεια σας. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω την κομματική οργάνωση περιοχής Αθήνας του ΚΚΕ για την τιμή που μου έκανε να παραβρεθώ σε αυτή την ωραία έκθεση και εκδήλωση και μου παραχώρησε και λίγο χρόνο να σας πω λίγα λόγια από την εποχή εκείνη που η φωτιά και το σίδερο έκαιγε το λαό μας. Δεν έχω γράψει μία ομιλία. Θα αναφερθώ όμως σε γεγονότα που τα έζησα και συμμετείχα με τις οργανώσεις και τις ομάδες της περιοχής μου. Το θέμα βέβαια είναι το απελευθερωτικό και επαναστατικό 1944. Επειδή όμως το 1944 δεν είναι ξεκομμένο από τα τρία προηγούμενα χρόνια της κατοχής, ούτε από εκείνα που ακολούθησαν, θα ξεκινήσω την αφήγησή μου από τις πρώτες μέρες της κατοχής και την κατάσταση που διαμορφώθηκε με την υπογραφή της συνθηκολόγησης και με την εγκατάλειψη της χώρας και του λαού από την κυβέρνηση, το παλάτι και το μεγάλο κομμάτι του στρατού και της κεφαλαιοκρατίας από την Ελλάδα. Μαύρες μέρες ξεκινάνε και το πρώτο διάγγελμα της κυβέρνησης της κατοχής ήταν υποταγή. Όλοι θα υπακούτε στις εντολές και στις διαταγές των στρατευμάτων κατοχής. Ο λαός τα έχει χαμένα, δεν ξέρει τι ξημερώνεται αύριο. Οι πρώτες ενέργειες των Γερμανών ήταν να αδειάσουν καταρχήν τις αποθήκες από όλα τα εφόδια που υπήρχαν. Δεύτερη διαταγή ήταν απαγορεύεται η κυκλοφορία τη νύχτα. Τα φώτα σβηστά, αν και δεν υπήρχαν, λιχναράκια υπήρχαν. Τρίτη διαταγή, όσοι κατέχουν οποιοδήποτε είδους όπλο, εντός 5 ημερών πρέπει να τα παραδώσουν στις συντομότερες αρχές, στις πιο κοντινές αρχές. Η άλλη απόφαση ήταν η επιβολή της φορολογίας του 10% κάθε παραγόμενου είδους. Και επειδή μπαίναμε στην περίοδο της συγκομιδής των Δημητριακών, την ονομάσανε δεκάτη. Εξαμολύσανε φορατζίδες με καραμπινιέρους και χωροφύλακες και πηγαίνανε στις περιοχές και παίρνανε καταστάσεις των κατοίκων και καθόριζαν το 10%, το οποίο ήταν φανταστικό, γιατί δεν παίρνανε το 10%, ήταν κάτι σαν την απόφαση που πήρε πέρσι η κυβέρνηση εδώ με το πλασματικό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Και ένας που είχε παραγωγή, ας πούμε, 1000 οκάδες ήταν τότε στάρι, του λέγανε ότι έχεις 2000 και παίρνανε τις ανάλογες ποσότητες. Άρχισαν οι στερήσεις, οι ελλείψεις, και φτάσαμε σιγά σιγά στο χειμώνα του 1941-1942 που από την εξάντληση, την πείνα και το πολύ κρύο, γιατί ήταν και βαρύς ο χειμώνας σε εκείνη την περίοδο, πεθαίνανε κατά χιλιάδες στην Αθήνα και στον Πειραιά. Σε όλη την Ελλάδα πεινάσανε, αλλά δεν πεθάνανε πολύ, γιατί ήταν η φύση, τα χόρτα, λίγο γάλα,
με πείνα, φάγανε και βελανίδι, αλλά δεν πεθάναν. Την ίδια περίοδο, όπως είπε και ο σύντροφος προηγούμενα και όπως διαβάζουμε και στο δοκίμιο, οι κομμουνιστές που δραπετεύσανε από τις φυλακές και τις εξορίες άρχισαν να σκέφτονται την αντίσταση και για να επιτευχθεί η έναρξη της αντίστασης έπρεπε να οργανωθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα που, όπως είπαμε, ήταν διαλυμένο από τη δικτατορία του Μεταξά κτλ. Η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση που σχηματίστηκε ήταν η Εθνική Αλληλεγγύη. Περίπου 8-9 στελέχη του κόμματος που δραπέτευσαν από τις φυλακές και τις εξορίες σχημάτισαν αυτή την οργάνωση της Εθνικής Αλληλεγγύης που αποτέλεσε στην πορεία πάρα πολύ χρήσιμη για τους ανθρώπους που υποφέρανε. Η δεύτερη αντιστασιακή οργάνωση ήταν το εργατικό ΕΑΜ που συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1941 από στελέχη του κόμματος που δρούσαν στο συνδικαλιστικό τομέα. Και ταυτόχρονα η κομμουνιστική νεολαία της εποχής, η ΟΚΝΕ, δίπλα στο εργατικό ΕΑΜ δραστηριοποιούνται και όλοι προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν τις οργανώσεις του κόμματος. Φτάνουμε στο Σεπτέμβριο του 1941 που ιδρύθηκε με τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες του κόμματος το ΕΑΜ. Με τη διακήρυξη του ΕΑΜ που συνέταξε ο κομμουνιστής Γλινός με τίτλο «Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ», με αυτή τη διακήρυξη στο χέρι, όλα τα στελέχη από σπίτι σε σπίτι, τις νύχτες και τα λοιπά, αλωνίζουν την Ελλάδα ολόκληρη και οργανώνουν τις οργανώσεις του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ έδρασε σε όλη την Ελλάδα σχεδόν ταυτόχρονα. Οργάνωσε το λαό και τον κατεύθυνε στην πάλη για να διεκδικήσει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του. Και συγχρόνως γίνονται διεργασίες για την συγκρότηση του ένοπλου αγώνα ενάντια στους κατακτητές. Το 1942 αρχίζουν να εμφανίζονται ομάδες ένοπλων ανταρτών. Το όνομα του Άρη Βελουχιώτη γίνεται θρύλος και ακούγεται παντού. Το 1943 από τις αρχές εμφανίζονται μεγάλες ομάδες με το τίτλο «Ελλάς», ελληνικός εθνικός απελευθερωτικός στρατός. Η περιοχή που έζησα και έδρασα ήταν η Πελοπόννησος, η ορεινή Αχαΐα. Στην περιοχή εκείνη εμφανίζεται ο Σμήναρχος Μίχος με 10 κομμουνιστικά στελέχη της περιοχής της Αιγιάλιας και ώστε να φτάσει στα Καλάβρητα έδωσε δεκάδες μάχες και μετά από κάθε χωριό που περνούσε γινόταν εντάξεις και σχηματίστηκαν πολυάριθμες ομάδες με πολλές μάχες και πολύ καλά αποτελέσματα. Στην πορεία τους αφοπλίζανε τα τμήματα χωροφυλακής, τα οποία είχε τοποθετήσει η δικτατορία του Μεταξά σε όλες τις κομοπόλεις, σε όλες τις επαρχίες, σε όλη την Ελλάδα. Στο χωριό μου στις 20 Μάη εμφανίστηκε η πρώτη ομάδα, είχε προηγηθεί προεργασία, προετοιμασία
των κατοίκων ότι θα έρθουν αντάρτες. Όλο το χωριό ήταν στο πόδι και κινητοποίηση και από τα διπλανά χωριά να τους υποδεχτούμε. Τη νύχτα αφοπλίσαμε το τμήμα χωροφυλακής στην Κλειτορία, μια μεγάλη κομμόπολη. Το τμήμα αυτό ήταν στην άκρη του χωριού, γιατί στη μέση της κομμόπολης ήταν η καραμπινιαρία με πάνω από 100 καραμπινιέρους Ιταλούς. Δεν πήραν καθόλου χαμπάρι τι έγινε. Ευνηδιάσανε οι αντάρτες τον σκοπό, ανεβήκανε πάνω, πιάσανε όλους και το διοικητή τους, ο οποίος ήταν φημισμένος για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει σε βάρος του ελληνικού λαού, ο οποίος τιμωρήθηκε όπως του έπρεπε και δύο χωροφύλακες προσχώρησαν στον Ελλάς. Στις 20 του Ιούνιου επίσης ήρθε άλλη ομάδα με το Μίχο επικεφαλής στο χωριό. Καταδόθηκε όμως στους Ιταλούς και σε λίγες ώρες μεγάλη δύναμη Ιταλών κατέφθασε. Έγινε μάχη ανάμεσα στους αντάρτες που είχαν συμπαράσταση από όλο το χωριό με πολλά θύματα των Ιταλών και δύο νεκρούς αντάρτες και 5 τραυματίες. Κράτησε 6 ώρες η μάχη. Την επομένη ήρθε και άλλη μεγαλύτερη δύναμη, έκαψε το χωριό, σκότωσε και 5-6 κατοίκους. Αλλά στις 17 του Ιούλη στο χωριό Γκρουζούμισα, Λεόντιο λέγεται σήμερα, κυκλοφορούσε ένα τάγμα Ιταλών με έναν ταγματάρχη Γκασπάρο που είχε δράσει εναντίον των Παρτιζάνων της Ιουγκοσλαβίας και είχε γράψει στο καπέλο του εδώ τη λέξη ανταρτοφάγος. Του στήσανε καρτέρι οι αντάρτες του Ελλάς που ήταν επικεφαλής ο Μίχος, αλλά και μια άλλη ομάδα με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Γεροβλάση Αντερκόπουλο. Το διαλύσανε το τάγμα, το πιάσανε τον Γκασπάρο εχμάλωτο, πήρανε όλο τον οπλισμό και έτσι εξοπλίθηκε και ο εφεδρικός Ελλάς, αλλά και όσοι κατατάσσονταν στη συνέχεια. Στις 9 του Σεπτέμβρη, με την συνδικολόγηση της Ιταλίας, καταλήφθησαν και όλες οι καραμπινιαρίες και άρχισαν να εγκαθίστανται οι λαϊκοί θεσμοί. Απομακρύθηκαν τα δημοτικά, τα κοινοτικά συμβούλια που είχαν διοριστεί από τη δικτατορία του Ματαξά και άρχισαν να εγκαθιδρύονται οι θεσμοί, η λαϊκή αυτοδιοίκηση, η λαϊκή δικαιοσύνη, η λαϊκή πολιτοφυλακή, με κατάργηση των δικών τους αρχών, των συμβουλίων αυτών, των δικαστηρίων τους. Τα συμβούλια εκλέγονταν από τις συνελεύσεις των κατοίκων, οι οποίοι είχαν ενθουσιαστεί, είχαν ξεσηκωθεί, είχαν επαναστατήσει. Έγιναν μάχες μεγάλες, όπως στην Κερπινή που ένα πάνοπλο επίλεκτο τμήμα Γερμανών ανέβαινε από το Αίγιο στα Καλάβρητα για να καθυποτάξει το λαό. Σε νέδρα το διέλυσαν οι αντάρτες και πιάσανε και πάνω από 80 εχμαλώτους.
στα δεμές της Αχαΐας πάνω από 400 Γερμανοί μετασφαλίτες σε μάχη διαλυθήκανε. Το ίδιο έγινε στη Γλόγοβα της Γορτινίας με επίλεκτο τάγμα Γερμανών που το κατασπάραξαν οι αντάρτες και σε πολλά άλλα μέρη και πολλές άλλες δεκάδες μάχες. Ο λαός έχει αναθαρίσει, έχει μπει στο πλευρό της αντίστασης, είναι έτοιμος για όλα και πιστεύει ότι έχουμε νικήσει. Οι Γερμανοί έχουν καταλήψει την Ήπεθρο και περιορίζονται στα αστικά κέντρα μόνο. Έτσι μπήκαμε στο 44, το απελευθερωτικό και επαναστατικό. Αρκεί να σας πω τρία νούμερα για να καταλάβετε το συσχετισμό των δυνάμεων. Το κόμμα, το κομμουνιστικό, στην περίοδο της απελευθέρωσης είχε πάνω από 400.000 μέλη. Η κομματική οργάνωση της Αθήνας είχε 40.000 μέλη. Ο πληθυσμός της Ελλάδας τότε και ο πληθυσμός της Αθήνας, ιδίως της Αθήνας, ήταν λιγότερο από το 1/3 από το σημερινό πληθυσμό. Η ΕΠΟΝ που είχε ιδρυθεί στο μεταξύ με προσπάθεια της ΟΚΝΕ και άλλων νεολαϊκών οργανώσεων, είχε πάνω από 600.000 μέλη. Το ΕΑΜ είχε πάνω από 1,5 εκατομμύριο μέλη. Η Επανάσταση ήταν δεδομένη. Ο κόσμος νόμιζε ότι είχε πάρει την εξουσία και έκανε υπολογισμούς πώς θα οργανώσει την καινούργια ζωή. Όμως οι Εγγλέζοι από την πρώτη στιγμή που άρχισε να αναπτύσσεται το Αντάρτικο έδρασαν με δολοπλοκίες και ραδιουργίες σε βάρος του Ελλάς. Εξωθούσαν αξιωματικούς του αστικού στρατού να βγουν στο βουνό και να πολεμήσουν τον Ελλάς. Τέτοια ήταν η ομάδα του Βρετάκου από τη Λακωνία, ενός ταγματάρχη Καραχάλιου από τον Πύργο, που δρούσαν σε όλη την Πελοπόννησο. Στην ορεινή Κορινθία βγήκε ένας ταγματάρχης Βαζέος με 50 αξιωματικούς και εκδήλωσε την επιθυμία να συναντηθεί και να συνεργαστεί με τον Ελλάς. Ο Βρετανός αντιπρόσωπος που ήταν εκεί του λένε μην κάνεις τέτοια προσπάθεια γιατί ο Ελλάς ψάχνει να σε βρει να σε εξοντώσει. Ο Ελλάς είπε πάλι στον αντιπρόσωπο της Μεγάλης Βρετανίας ότι θα ήθελε να συναντηθεί με τον Βαζέο. Του λένε θα μεταφέρουμε το μήνυμα. Αλλά ο Βαζέος ψάχνει να σας εξοντώσει. Του δίνουν ένα γράμμα για το Βαζέο. Και λέει θα το πάμε. Δεν το δώσανε. Αντάλλαξαν μερικές παραγγελίες τέτοιες αντιφατικές και όταν έγινε η σύγκρουση και πιάστηκε ο Βαζέος εχμάλωτος, είπε γιατί ρε παιδιά, εγώ ήθελα να συνεργαστούμε και εμείς αυτό κάναμε. Και όταν του δείξαν το αντίγραφο του γράμματος, ενώ ήταν φανατικός εγκλόφιλος, τους μίσησε τόσο πολύ και το Δεκέμβρη ζήτησε να πάει στην Αθήνα να πολεμήσει τους Εγγλέζους. Οι άλλοι, με τις συγκρούσεις που προκάλεσαν, διαλύθηκαν και έτσι όλη η Πελοπόννησο και όλη η Ελλάδα ήταν τελείως ελεύθερη και με τη φροντίδα της λαϊκής πολιτοφυλακής του εφεδρικού Ελλάς επικρατούσε απόλυτη ηρεμία και τάξη.
Οι Εγγλέζοι όμως είχαν βγάλει το συμπέρασμα ότι με το συσχετισμό αυτό δεν μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με το ΕΑΜ και με το ΚΚΕ. Με την απελευθέρωση και με τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν, όπως ανέφερε ο σύντροφος πριν και όπως ξέρουμε και από το δοκίμιο, η συμφωνία του Λιβάνου και της Γκαζέρτας, δεν εφαρμόστηκαν από τους Εγγλέζους. Ένα παράδειγμα. Απαράδεκτες και λαθεμένες οι συμφωνίες, όμως και τέτοιες που ήταν δεν εφαρμόστηκαν. Στην Γκαζέρτα υπήρξε συμφωνία ότι όλα τα ένοπλα τμήματα στην Ελλάδα θα αφοπλιστούν και θα γίνει στρατολογία 2-3 κλάσεων 36, 37, 38 και ο πυρήνας του νέου εθνικού στρατού θα αποτελείται από 2 ταξιαρχίες ισάρθμες και ισοδύναμες, μία του Ελλάς και μία από τα στρατεύματα που ήταν στη Μέση Ανατολή, με ίσο αριθμό ανδρών, με ίδιο αριθμό αξιωματικών σε όλους τους βαθμούς. Τίποτα δεν έγινε από αυτά. Ζητήσανε τον αφοπλισμό μονομερός του Ελλάς και αφήσανε και το Ζέρβα ανενόχλητο και τα τάγματα ασφαλείας, ενώ τα είχαν καταδικάσει σαν προδοτικά και τα λοιπά, τα χρησιμοποίησανε το Δεκέμβρη που οργανώσανε προκλητικά για να σπάσουνε το συσχετισμό και να συντρίψουνε το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς και το ΕΑ. Υπογράφηκε η συμφωνία της Βάρκηζας και αυτοί δεν την εφαρμόσανε όπως έπρεπε. Όμως η συμφωνία αυτή για την παράδοση των όπλων ήταν τραγική. Βλέπαμε άντρες 35-40 χρονών με τη γενιάδα μέχρι εδώ να παίρνουν το όπλο, να το φυλάνε και να το φέρουν κάτω και με το μαντίλι να σκουπίζουν τα δάκρυα. Και πριν φτάσουν στον τόπο καταγωγής τους, ήδη το σύστημα με τους Εγγλέζους είχαν οργανώσει συμμορίες, τους υποδέχονταν, τους βασάνιζαν, τους συλλάβαναν και ταυτόχρονα κάναν το ίδιο σε όλο τον λαό. Ληστείες, δολοφονίες, βιασμούς, μέχρι το Ιούνιο του 1945 πάνω από 800 δολοφονίες είχαν γίνει. Ο κόσμος δεν το βάζε όμως κάτω. Το 1945 που έγιναν αρχαιρεσίες στο συνδικαλιστικό κίνημα, ο εργάς, εργατικό, αντιφασιστικό συνδικαλιστικό κίνημα κυριάρχησε με πάνω από 85% σε όλα τα σωματεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στη ΓΕΣΕ. Στα εργοστάσια επέβαλε τη θέλησή του το εργατικό κίνημα. Αύξησε μισθούς, υποχρέωσε τις εργοδοσίες να παραχωρούν γεύματα και πολλά άλλα χρήσιμα για τους εργαζόμενους. Οι συλλήψεις όμως συνεχίζονται. Γεμίζουν οι φυλακές, οι εξορίες, τα βασανιστήρια, τις φυλακές. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεκλειδώσανε βαστήλες
μεσαιωνικές, όπως το Ευταπύριο στη Θεσσαλονίκη, που ο αέρας χρειάζεται 7 μέρες για να ανανεωθεί. Το Ιτζεδίν της Κρήτης, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Αίγινα, παντού γεμίζουν οι φυλακές, επιτάσσουν αποθήκες από καπνά και σταφίδες για να τις γεμίσουν κρατούμενους. Σε χώρους που ήταν για 100 ανθρώπους βάζανε 200 και πάνω. Στερήσεις αφάνταστες, υποσιτισμός. Το νερό δινόταν με δελτίο, μία οκά για τον κάθε κρατούμενο. Η ακροναυλία είχε 800 κρατουμένους, 800 κάδες νερό για όλες τις ανάγκες. Οι κρατούμενοι αντιστέκονται, διεκδικούν τα μέσα που διαθέτουν, τα όπλα που διαθέτουν είναι συγκεκριμένα. Η οργάνωση, η πειθαρχία, η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, οι φιλικές σχέσεις και η αλληλοβοήθεια. Τις φυλακές τις μετατρέψαμε σε σχολεία. Άνθρωποι που δεν είχαν πάει σχολείο καθόλου, αυτοί που δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό, αυτοί που δεν είχαν τελειώσει το γυμνάσιο, ανάλογα με το βαθμό της γνώσης που είχε ο καθένας, σχηματίζονται τα τμήματα, οι τάξεις, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί μας, οι επιστήμονες, όλοι ήταν επιποδός. Όλοι είχαν θέσει τον εαυτό τους στη διάθεση της ομάδας και ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητά του πρόσφερε τις υπηρεσίες του. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος. Αρχίζουν οι εκτελέσεις όμως. Από τακτικά δικαστήρια και στη συνέχεια από τα έκτακτα στρατοδικεία. Οι σύντροφοι που φεύγουν για την εκτέλεση μας αποχαιρετάνε σαν να πηγαίνανε σε γλέντι. Επειδή δεν μπορώ να πω πολλά, έχω το γράμμα ενός συντρόφου που έγραψε στη μάνα του την ώρα που τον φωνάξαν μαζί με άλλους συντρόφους για εκτέλεση και θα σας το διαβάσω, αλλά επειδή δεν με βοηθάνε εμένα τα μάτια μου, θα το διαβάσει η συντρόφισσα Κατερίνα για να δείτε το πνεύμα που επικρατούσε την εποχή εκείνη. Εδώ, ωραία. Έγινα 30 Μάρτη 1948. Πολυαγαπημένη μου Μανούλα, σε φιλώ γλυκά-γλυκά. Όταν λάβεις αυτό το γράμμα μου, δεν θα υπάρχω πια. Τα σκυλιά του μοναρχοφασισμού, αυτή τη στιγμή που σου γράφω, με παίρνουν για εκτέλεση, μαζί με άλλα 16 παλικάρια. Μέσα στα 2 χρόνια που κλείνουν από σήμερα, ο μοναρχοφασισμός και η λαοπροβλητεία δεν έκαναν και τίποτε άλλο παρά να ματοκυλούν το λαό μας που παλεύει παλικαρίσια για τη λευτεριά και τη δημοκρατία. Δεν θέλω, μάνα μου, αγαπημένη μου μάνα, να με κλάψεις. Δεν θέλω να στήσεις μυρολόγια το χαμό μου. Θέλω να κρατάς ψηλά το κεφάλι, όπως ψηλά το κρατώ κι εγώ την τελευταία στιγμή της ζωής μου. Θέλω να είσαι περήφανη, όπως κι εγώ, που πεθαίνω για την ιερή και δίκαιη υπόθεση του αγώνα μας. Σου γράφω πολύ πολύ βιαστικά, γιατί τα τσακάλια ούτε αυτή τη στιγμή δεν με αφήνουν αυτή την επιθυμία μου να εκπληρώσω. Το καλύτερο μνημόσυνο για μένα και για ολόκληρη την οικογένειά μας, που σταθήκαμε πιστά στην πρώτη γραμμή και πέφτουμε γενναία στις πρώτες επάλξεις για την υπόθεση του λαού μας, είναι, αγαπημένη μου Μανούλα, να μην μυρολογάς. Το καλύτερο μνημόσυνο για μένα θα είναι μόλις το μάθεις να φορέσεις τα καλά σου και να γλεντήσετε σαν να πρόκειται για το γάμο μου. Στο θάνατο της Λεβεντιάς, αληθινό μνημόσυνο είναι το γλέντι, μάνα. Μάνα, να πεις όλα τα παιδιά του χωριού να μην δηλιάσουν, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα μας αποφασιστικά και να συμπληρώσουν το κενό που σχημάτισα με το πέσιμό μου με πολλούς άλλους νέους αγωνιστές. Να είναι πολύ βέβαιοι, και εσύ μαζί, πως οι μέρες του φασισμού μετρήθηκαν πια και η λαϊκή θέληση θα θριαμβεύσει. Η νίκη είναι τελικά δική μας.
να φιλήσεις όλα τα παιδιά και ζητώ σαν τελευταία μου επιθυμία να ζήσετε όλοι σας μονιασμένοι. Δεν θέλω να ζητήσετε εκδίκηση, ήθε να είμαστε οι τελευταίοι που πέφτουμε. Ζήτω ο ηρωικός λαός μας. Ζήτω η ελευθεριά. Ζήτω το ηρωικό ΚΚΕ. Καληνύχτα, μανούλα μου. Να σταθείς ψύχρεμη και περήφανη. Σε φιλώ το παιδί σου, Χρήστος. Έτσι θέλουμε όλοι. Και όταν φεύγανε προσωπικά αντικείμενα που είχαν, τα δώριζαν στους συντρόφους μέσα στη φυλακή. Εγώ έχω στο σπίτι μου ένα νοικοπτεράκι που μου έδωσε ένα σύντροφος που έφευγε για την εκτέλεση. Ένας άλλος σύντροφος είχε ένα παλτό πολύ καλό, αλλά ήταν χειμώνας που τον πήρανε, πολύ κρύο. Και λέει στο διπλανό του σύντροφο, Γιώργο, αυτό το προόριζα για εσένα, αλλά επειδή κάνει πολύ κρύο, θα το φορέσω για να μην τρέμω από το κρύο και νομίζω οι φασίστες θα το τρέμω από το φόβο. Για το Δεκέμβρη τα είπε ο σύντροφος. Εγώ θα σας πω όμως ότι χάθηκε η μάχη στο κέντρο της Αθήνας. Όλη η Ελλάδα ήταν ελεύθερη. Όλη η Ελλάδα ήταν αμοκρατούμενη. Η λαϊκή πολιτοφυλακή, η όπλα, είχαν επιβάλει απόλυτη τάξη και ηρεμία. Έλειπε μονάχα το κέντρο της Αθήνας και αν δεν παραδίδονταν τα όπλα. Οι Εγγλέζοι δεν θα τα βγάζανε πέρα εύκολα. Αλλά και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το Μάρτι του 47 η Μεγάλη Βρετανία δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει τον αγώνα, γιατί ο Δημοκρατικός στρατός είχε αρχίσει να ντρώνεται και θα εγκατέλειπε την Ελλάδα. Ο επιτετραμμένος της Αμερικανικής κυβέρνησης για την Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έστειλε επίγον μήνυμα στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ζητούσε, εάν η Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείψει την Ελλάδα, επιγόντως πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν, γιατί διαφορετικά σε πολύ σύντομο διάστημα όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική θα κομμουνιστικοποιηθούν. Και ακολουθεί το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ με εκατοντάδες εκατομμύρια και εξοπλισμό αφάνταστο για τον ελληνικό στρατό που χρησιμοποιήθηκε. Όμως ο Δημοκρατικός στρατός είχε καταλάβει την ορεινή ύπαιθρο Ελλάδα στα πρότυπα του Ελλάς. Μόνο με καθαριστικές επιχειρήσεις φτάνανε τα αστικά στρατεύματα και πολλές περιπτώσεις γυρίζανε πίσω ιτημένα μέχρι που φτάσανε στο σημείο του 49 να προηγηθεί η προδοσία του Τίτο καταρχήν και να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα του Αμερικάνικου οπλοστασίου για να λυγίσουν το Δημοκρατικό στρατό. Και αν ο Δημοκρατικός στρατός είχε τη βοήθεια που είχε τα κατοπινά χρόνια το Βιετνάμ και οι Αμερικάνοι θα φεύγανε από την Ελλάδα ταπεινωμένοι όπως φύγανε και από το Βιετνάμ. Αυτά που αναφέρω εγώ είναι γεγονότα που τα έζησα
εκείνη την εποχή και αποτελούν παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές μαζί με το υλικό που υπάρχει, το ιστορικό υλικό στο δοκίμιο της ιστορίας του κόμματος, το οποίο πρέπει να μελετάμε όλοι και ιδιαίτερα η νεολαία, γιατί από εκεί θα ντρούνε διδάγματα και παραδείγματα που θα τους είναι χρήσιμα και στους σημερινούς αγώνες, αλλά και στους επόμενους αγώνες που θα έρθουν και θα είναι πιο σκυροί μέχρι που να φτάσουμε στο τέρμα. Και το τέρμα του αγώνα του δικού μας είναι όταν θα γονατίσουμε την αστική τάξη και θα σβαραλιάσουμε τον κρατικό της μηχανισμό που την υπηρετούν και την διατηρούν στην εξουσία. Νομίζω ότι αυτά που είπα είναι λίγα. Υπάρχουν πάρα πολλά, ο χρόνος είναι όμως περιορισμένος και θα σας αποχαιρετήσω με τα λόγια που μας απίφθηναν στις φυλακές οι σύντροφοί μας που πηγαίνανε για εκτέλεση. Γεια σας σύντροφοι και να κρατάτε πάντα ψηλά τη σημαία του ΚΚΕ.